Ελάχιστα ήταν τα παιδιά που επέστρεψαν στο σχολείο μετά τις γιορτές με μάσκες, παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα κορονοϊού γρήπης και ιώσεων καλπάζουν. Self-test κάνατε στα μικρά? Ναι, βέβαια. Δεν έχουμε κάνει. Αλλά περισσότερο ταλαιπωρηθήκαμε ιώσει παρά με κορονοϊό. Στη μικρή τι έχετε πει, τι πρέπει να προσέχει? Να μπήχει στον αγώνα, όχι πολλές επαφές με τα παιδάκια. Αυτά τα πράγματα. Όχι. Δεν τρελαινόμαστε όπως τις πρώτες φορές. Η έκρηξη των κρουσμάτων από το άνοιγμα των σχολείων είναι δεδομένη για τους ειδικούς και οι υγειονομικές αρχές έχουν τεθεί σε συναγερμό. Περιμένουμε το πολύ 10 με 20% αύξηση στα κρούσματα που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τα σημεία αποκλιμάκωσης από τέλη Ιανουαρίου. Η έξαρση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι η πιο έντονη έξαρση που έχουμε να δούμε από το καλοκαίρι του 2022. Αυτή τη στιγμή περίπου η μισή Έλληνες είναι άρρωστοι με κάποια από αυτές τις ιώσεις που κυκλοφορούν. Τολμώ να πω ότι ίσως μέχρι τον Μάρτιο θα νοσήσουμε άπαντες. Αλματώδης είναι η αύξηση τον τελευταίο μήνα σε προσελεύσεις στα επίκοντα και στις εισαγωγές των νοσοκομείων. Σήμερα το πρωί έκλεισε μια εφιαλτική, τολμώ να πω, γενική εφημερία στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Από 10-12 εισαγωγές στη μονάδα COVID είχαμε 30 εισαγωγές που πλημμύρισε η μονάδα COVID και 18 εισαγωγές που είναι διάσπαρτες σε όλα τα νοσηλευτικά τμήματα του νοσοκομείου. Έχουμε φέτος σε σύγκριση με το 22 λιγότερες διασωληνώσεις, λιγότερους θανάτους, δηλαδή έχουμε λιγότερα σοβαρά περιστατικά, αλλά περισσότερες εισαγωγές. Έχουμε δηλαδή περισσότερα απλά κρεβάτια. Το Υπουργείο Υγείας τονίζει τη σημαντικότητα του εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων και συστήνει τη χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους για να περιοριστεί η μετάδοση.